Γιώργος Λουτσέτης και αυτό είναι το Beyond the Horizon. Ξεκίνησα να σκέφτομαι την ιδέα του έργου λίγο πριν το φθινόπωρο του 2020. Βρισκόμουν στο Κουτσουνάρι Λασιθίου, συνδυάζοντας την εξωστρέφεια της παραμονής δίπλα στη θάλασσα και τα βουνά με την εσωστρέφεια της πανδημίας ως προς τη συνέβρεση με άλλους, όπως ισχύει τότε. Εκείνη η περίοδος με γύρισε στις πρώτες μου μουσικές αναζητήσεις, τότε που συνέθετα μόνο μουσική, είτε για το θέατρο, είτε με προσωπικές αφορμές, πριν ξεκινήσω να μελοποιώ στίχους και ποιήματα. Αποφάσισα να βρεθώ ξανά σε αυτό το κλίμα, γράφοντας μουσική μόνο με το πιάνο. Έτσι άρχισε να μορφοποιείται μία διαδρομή, μία αλληλουχία από ήχους, από βήματα, προς ένα προορισμό που θα αποκαλυπτόταν στην πορεία. Νερό. Αέρας. Ανοιχτοί ορίζοντες, ζωντανές μνήμες, σκοτεινή ουρανή. Το Beyond the Horizon παρουσιάζεται σε τρεις ενότητες. Ξεκινώντας από μια εσωτερική αναζήτηση, προχωράει μορφοποιώντας ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Δεν καταλήγει κάπου. Θέλει να παρακινήσει τον ακροατή στο ταξίδι, όπως έκανε και σε μένα. Από την πρώτη σπίθα της ιδέας μέχρι και τώρα που βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Ρούχο της μάνας και γλυκό. Με φέρνει στο μονοπάτι μου, εκείνο της μουσικής, το πιο βαθύ πεδίο ύπαρξης. Στόχος μου ήταν να καταφέρω να περιγράψω εκείνο που ήθελα σε κάθε σύνθεση με λιτό τρόπο. Οι συνεργάτες που συμμετέχουν κατάφερα να βάλουν τη δική τους πινελιά στο μουσικό καμβά. Η συνθηπόρη σε κάθε ιδέα που γεννιέται στο κεφάλι μου και βάζω στόχο να την υλοποιήσω είναι που κάνουν κάθε τέτοια προσπάθεια άξια να συνεχίζει να υπάρχει. Και να φέρει κι άλλες, και να φέρει κοντά δημιουργικούς ανθρώπους. Είναι ευγνώμονη αυτή τη σύμπραξη προς όλους. Με την Ενένια έχουμε μια πολύπλευρη συνεργασία εδώ και 4 χρόνια, μουσική, στιχουργική και ποιητική. Είναι αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει και σε ό,τι φτιάχνουμε μορφοποιείται ένας μικρός κόσμος με όμορφα υλικά και μεθοδική εργασία. Εδώ θα ακούσετε ένα μικρό δείγμα από αυτό που περιλαμβάνει η συνεργασία μας. Η ελευθερία είναι το πιο μουσικοθεατρικό στοιχείο από όσους συμμετέχουν στο έργο. Γνωριστήκαμε μέσα από τη μουσική και το θέατρο και έβαλε όλο της τον εαυτό στο κομμάτι που ερμηνεύει.
μια νέα ενορχήστρωση ενός τραγουδιού που έγραψα για την πρώτη θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχα. Μια πολύ συγκινητική στιγμή στο παρόν, με ό,τι σημαίνει και την αρχή της πορείας μου. Η Ροζαλία με την κέλτικη άρπα της, η Μπάρμπαρα με το φλάουτο και ο Παναγιώτης με τη μελωδική κιθάρα του μορφοποιούν τη θεατρική ατμόσφαιρα για το τραγούδι που ερμηνεύει η Ελευθερία. Μέσα από τον κόσμο της γραφής του Λόρκα βγαίνει ο ήχος που θα ακούσετε στον ανούρισμα. Εδώ και χρόνια είχα την επιθυμία να ακούσω τη φωνή της Ελισάβετ Καρατζόλη στις μουσικές μου. Ερχόμενος στην Αθήνα, επικοινώνησα μαζί της. Συνάντησα μία δημιουργό με πολύ κοντινή σκέψη στη δική μου, στο πώς λειτουργούμε και τι θέλουμε μέσα από κάτι καλλιτεχνικό που κάνουμε με όλη μας την ψυχή. Η συμμετοχή της είναι μεγάλη τιμή και απλόχερο δώρο μέσα στη δυτική μελοποίηση που ερμηνεύει. Ένας πολύ καλός φίλος, από χρόνια, έχουμε μοιραστεί δημιουργικές στιγμές και όμορφες συζητήσεις μέσα από τα πολύπλευρα δημιουργήματά του. Έχουμε συμπράξει, έχουμε μοιραστεί την αγωνία της ετοιμασίας μιας παραγωγής αρκετές φορές. Με τις γραμμές του και τη λιτή του έκφραση, μορφοποιεί στο σχέδιο του εξωφύλου το μινιμαλιστικό ηχητικό τοπίο του έργου. Το έχω αφιερώσει στον Ένιο Μωρικόνε, σε ό,τι έχει να κάνει με μουσική που ανοίγει τον ορίζοντα, γεννιέται μέσα από εικόνες και διαμορφώνει νέες. Εκείνος ήταν μέσα στις πρώτες ηχητικές μας τραπές. Ήταν ένας από τους πρώτους ήχους που έβαλε το σπόρο της μουσικής μέσα μου. Το 2020 που έφυγε, ξεκινούσε η ιδέα. Το Beyond the Horizon είναι χειροποίητο, όπως έραβαν οι παλιοί ράφτες, αφοσιωμένοι στο έργο τους, όπως άπλωναν τα τόπια, τα πατρών, τις μεζούρες, τα νήματα και κάθε ύφασμα έλεγε μια ιστορία από εκείνον που το έφτιαχνε για εκείνον που το φορούσε. Έχει φτιαχτεί με τις δικές μας δυνάμεις, με τη σπίθα που ξεκίνησε από τη μουσική που γράφτηκε και με εκείνους που πίστεψαν και συμμετέχουν σε αυτό. Η σύμπραξη είναι σπουδαία υπόθεση. Μαζί με άλλους φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι πιο δυνατό από ό,τι καταφέρνουμε μόνοι μας. Γίνεται πιο βαθιά η ιστορία. Το έργο έχει ανάγκη και τη δική σας σύμπραξη, τη δική σας υποστήριξη. Μπορείτε να γίνετε και εσείς συμπαραγωγοί, βάζοντας το πολύτιμο μηχαράκι σας στην τελική υλοποίηση. Η υποστήριξή σας θα καλύψει μέρος των εξόδων του στούντιο σε κάποιες λεπτομέρειες ηχογράφησης που απομένουν, τη μίξη, το mastering, καθώς και την έκδοση συγκεκριμένου αριθμού CDs σε φυσική μορφή. Στηρίζεται επίσης την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας του έργου, μέσα στην οποία υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πορεία του και η οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη. Με αυτό το εγχείρημα προσπαθώ με τη δική σας βοήθεια να υλοποιήσω ένα όραμα. Στους συνδέσμους και τις πληροφορίες του βίντεο υπάρχουν οι τρόποι με τους οποίους μας ενισχύει. Σας ευχαριστούμε όλοι.